Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το Glenallachie 10 Cask Strength Batch 6. Μας έρχεται στους 57,8 βαθμούς αλκοόλ. Είναι μη ψυχρής φίλτρασης. Έχει το φυσικό του χρώμα. Μιλάμε για ένα Sherry Bomb. Θα παρουσιάσουμε κι άλλα Batch, ίσως από την επόμενη χρονιά. Για την ιστορία της σύντομη του Γκλενάλαχη γενικότερα θα δείτε στο βίντεο που βρίσκεται κάτω στην περιγραφή που είπαμε κάποια πράγματα στο προηγου... σε κάποιο προηγούμενο του Γκλενάλαχη 12. Να πω ότι έχει καθίσει το ποτήρι 45 λεπτά. Δεν έχω προσθέσει καθόλου νερό. Θα σας εξηγήσω το λόγο. Θα κάνουμε μία μικρή σύγκριση μετά με κάποιο που του έχω προσθέσει νερό. Να πούμε για το συγκεκριμένο ότι έχει μπει σε τρει διαφορετι... διαφορετικούς τύπους βαρελιών: σε βέρτινόα, σε pie εξολορόσωσαιρικάσκ και σε ρόχα ε... wine cask. Μου ξέφυγε το τελευταίο, δεν το πολύ θυμόμουν καλά ένα εξαιρετικό ένας συνδυασμός, πάρα πολύ ποιοτικά παρέγια έχει μπει. Φαίνεται αυτό στο ποτήρι, συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα σε αυτό το ποτήρι. Πάμε κατευθείαν στη γεύση, κατευθείαν στη δοκιμή. Εξαιρετικότατο. Με την πρώτη που το μυρίζεις το καταλαβαίνεις. Μιλάμε για ένα σέρι μπομπ σου έρχεται η πάστα της φράουλας προσωπικά σε μένα αρχικά, να το πω έτσι πάστα φράουλα, σου έρχεται πορτοκάλι, πάστα πορτοκαλιού, σου έρχονται κάποια στοιχεία από το κόκκινο κρασί, άπειρο ελάχιστα, τανίνες και τα λοιπά. Είναι και στη γεύση έτσι κάπως θα τα πούμε στην πορεία. Σου έρχονται βατόμουρα, σου έρχεται... τα κράμπερι, αυτά τα μούρα τα κόκκινα αλλά και τα σκοτεινά σου έρχονται σκοτεινά μούρα και έχει σου έρχονται αυτού του τύπου τα κράμπερι, τα κόκκινα σου έρχεται πορτοκάλι μόκα σοκολάτα σοκολάτα γενικότερα η γεύση του καφέ πάμε κατευθείαν στη γεύση πάμε κατευθείαν στη δοκιμή στην υγειά σας Είναι σεριμπομπ, είναι απόλαυση. Θα παρουσιάσουμε κι άλλα σεριμπομπ σωστά, ποιοτικά, στα επόμενα βίντεο. Σας έχω και μία έκπληξη. Με το αγαπημένο μου μολτ, το οποίο δυστυχώς βρήκα το τελευταίο μπουκάλι, δεν πρόκειται να το ξαναβρω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, καμιά φορά. Σου έρχεται κανέλα. Σου έρχεται αυτό που είπαμε, πάστα φράουλας, πορτοκάλι. Σου έρχονται βατόμουρα, κόκκινα, μαύρα, σκούρα. Σου έρχεται δαμάσκινο, σου έρχεται σοκολάτα, σου έρχεται μόκα σοκολάτας, κάποιο μπαχαρικό στο τελείωμα. Μεσαίο προς μακρύ τελείωμα. Είναι ελαιώδες, παράλληλα σκέτο να πω εδώ πέρα, διότι είπαμε ότι θα τα λέμε όλα εδώ πέρα, είναι κάπως άτσαλο όχι πάρα πολύ, όμως είναι κάπως άτσαλο. Με κάποιες σταγόνες νερού δεν διορθώνεται η κατάσταση. Θέλει αρκετό νερό, να πω εδώ πέρα. Θέλει κάμποσο αρκετό νερό για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Και βλέπετε εδώ πέρα το προηγούμενο που είχα βάλει για να σας το παρουσιάσω. Έχει μείνει ελάχιστο έχουν καθίσει το ποτήρι την ίδια ακριβώς ώρα. Εδώ πέρα έχω προσθέσει ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο ακόμα νερό για να το φέρω στα ίσια του, για να το φέρω εκεί που πρέπει. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε δεύτερη γεύση από το συγκεκριμένο και να το βαθμολογήσουμε. Πανέμορφη μύτη, ίδια ώρα έχουν καθίσει το ποτήρι, όμως μιλάμε για πανέμορφη μύτη, πολύ πιο ανοιχτή. Με την προσθήκη του νερού έχει ανοίξει. Μην φοβάστε, σας προτείνω, να βάζετε σε τέτοιους βαθμούς αλκοόλ όταν μιλάμε για cask strength πάντα. Μην φοβάστε να βάζετε αρκετό νερό μέσα, διότι έτσι απελευθερώνονται τα αρώματα και το απολαμβάνουμε καλύτερα, θα το δείτε κι εσείς μόνοι σας βέβαια, όσο επιθυμεί ο καθένας όμως γενικότερα το συγκεκριμένο μπάτς είναι κάπως άτσαλο, υπήρχαν κάποια σχόλια και στο ίντερνετ γι' αυτό και είναι κάπως άτσαλο σαν μπάτς όχι ότι δεν είναι εξαιρετικό, όχι ότι δεν είναι θαυμάσιο, είναι πραγματικά θαυμάσιο, είναι απολαυστικό, είναι όντως όσο δε πάει Εξαιρετικότατο για αυτό που είναι. Στη μύτη λοιπόν με την προσθήκη νερού εντοπίζουμε πιο πλούσια, πιο καθαρά, πιο γεμάτα τις γεύσεις. Πάμε στη γεύση για να σας μεταφέρω την καλύτερη εμπειρία. πανέμορφο, καθόλου άτσαλο πλέον. Να το πω εδώ πέρα ότι με την προσθήκη, αν προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο ακόμα, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου άτσαλο, είναι γεμάτο γεύσης, γεμάτο γεύσης πιο ζωντανά, πιο ολοκληρωμένα, πραγματικά το απολαμβάνεις, είναι πραγματικά σκέτη απόλαυση, το απολαμβάνω πάρα πολύ και το συνιστώ ανεπιφυλακτά, όπως και αν θέλετε εσείς να το απολαύσετε πάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος στο ποτήρι για να ανοίξει και κάποια προσθήκη νερού, ή και όχι, εσείς αποφασίζετε, ο καθένας όπως νομίζει. Να πω με την προσθήκη του νερού ότι οι γεύσεις που αναφέραμε πριν, η σπράτης, πάστα φράουλας, η σπράτο πορτοκάλι, η σπράτο βατόμουρα, η σπράτο κανέλα, φράουλα, κάτι το οποίο μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ, το συνάντησα πρώτη φορά με το Aberlour, το Cask Strength, τέλος πάντων, anyway, σου έρχεται απειροελάχιστα η γεύση της φελανιδιάς, σου έρχεται πορτοκάλι, συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα σε αυτό το ποτήρι, μόκα, σοκολάτα, σοκολάτα, απειροελάχιστα γεύση του καφέ, εξαιρετικότατο, θαυμάσιο μόλτ, θαυμάσιο μόλτ, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, πραγματικά το συνιστώ, το αν είναι value for money θα το κρίνετε εσείς οι ίδιοι, πραγματικά το συνιστώ είναι όλα τα cask strength όλα τα batch είναι μοναδικά κατά τη γνώμη μου θα, θα παρουσιάσουμε κι άλλα αν προλάβουμε φέτος okay. αν δεν προλάβουμε από την επόμενη χρονιά να είμαστε καλά εξαιρετικότατο η βαθμολογία μου γι' αυτό είναι 90 είναι πραγματικά εξαιρετικά απολαυστικό, είναι Sherry Bomb λοιπόν και κατά τη γνώμη μου είναι value for money. Αυτά μην το τραβήξω όλο το βίντεο και σας κουράζω. Ελπίζω να το απολαύσατε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο πάνω απ' όλα. στηρίξτε την προσπάθειά μας, να μας κάνετε like και να στηρίζετε την προσπάθειά μας και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε κάνει μας στηρίζετε πάρα πολύ για να συνεχίσουμε αυτά από μένα ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας.